Αγωνιστικό χαιρετισμό και από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τα 130 χρόνια της εργατικής πρωτομαγιάς. Ζητάμε μια θέση στην οργή σας, στον πόνο σας και πάνω απ' όλα στην ελπίδα σας για τα παρακάτω λόγια. Εκεί που πριν υπήρχε μια σημαία, υπάρχει σήμερα ένα εμπορικό κέντρο. Εκεί που υπήρχε μια ιστορία, σήμερα υπάρχει ένα ταχυφαγείο, φασφουντάδικο δηλαδή. Εκεί που άνθησαν παλιά λουλούδια, σήμερα υπάρχει ένας έρημος τόπος. Εκεί που υπήρχε μνήμη, σήμερα υπάρχει λύθη. Στη θέση της δικαιοσύνης, ελεημοσύνη. Στη θέση της μνήμης, το άμεσο και εφήμερο. Στη θέση της ελευθερίας, ένας τάφος. Στη θέση της δημοκρατίας, ένα διαφημιστικό σποτ. Στη θέση της πραγματικότητας, οι αριθμοί. Αυτοί από πάνω μας λένε, αυτό είναι το μέλλον που σας υποσχόμαστε. Απολαύστε το. Αυτό που μας λένε και ψεύδονται. Αυτό το μέλλον όμως μοιάζει πολύ με το παρελθόν. Και αν κοιτάξουμε με προσοχή, ίσως δούμε ότι οι από πάνω είναι οι ίδιοι με χτες. Αυτοί, όπως και χτες, μας ζητάνε σήμερα υπομονή, ωριμότητα, λογική, παραίτηση και παράδοση. Αυτά τα έχουμε ήδη δει και τα έχουμε ακούσει από πριν. Σήμερα, όπως και χτες, το χρήμα ενώνει τους αλαζόνες. Σήμερα, όπως και χτες, το σύστημα που βασίζεται στο ψέμα, στην πλάνη και την εξαπάτηση, τη δικτακτορία του χρήματος, θέλει να μας δώσει μαθήματα δημοκρατίας, ελευθερίας, δικαιοσύνης. Σήμερα, όπως και χτες, αυτός που εκδημοκρατίζει τον πόνο, τη δυστυχία, το θάνατο για τους λαούς, είναι ο ίδιος. Σήμερα, όπως και χτες, μας κάνουν πόλεμο, πότε με σφαίρες, πότε με οικονομικά προγράμματα και πάντοτε όμως μέσα στα ψέματα. Σήμερα, όπως και χτες, η αδυναμία του συστήματος δίνεται με σύνθετα επιχειρήματα, δημοσκοπήσεις, κοστούμια μάρκας, αντεστραμμένους καθρέφτες. Ίσως να είναι ακόμα αυτή η εποχή, ίσως όμως και όχι. Γιατί σήμερα ο νέος και σύνθετος μανδύας με τον οποίο ντύνεται η βία των κερδών για τους λίγους σε βάρος των πολλών φέρνει στο προσκήνιο ένα πραγματικά παγκόσμιο πόλεμο ενάντια στην ανθρωπότητα. Ολόκληρα έθνη ρημάζονται, εδάφη καταπαντούνται, επανακαθορίζεται η παγκόσμια γεωγραφία, γκρεμίζονται τα τείχη για τα χρήματα και ορθώνονται για τους λαούς. Οι ιστορικές κουλτούρες των λαών μας πρόκειται να αντικατασταθούν από επιπόλαιες ελαφρότητες. Σε μερικές χώρες, αντί για εθνικές κυβερνήσεις, υπάρχουν τοπικές διοικήσεις. Ξεπουλούνται οι φυσικοί πόροι, η γη, η ιστορία. Και πάνω στις οροσειρές που διατρέχουν και ενώνουν την πατρίδα μας, θέλουν να βάλουν μια πινακίδα που να ανακοινώνει και να απειλεί. Πολίτε! Σήμερα η εκμετάλλευση είναι πιο βία από όσο ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σήμερα ο κινησμός είναι φιλοσοφικό, πιστεύω, αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν τον πλανήτη. Δηλαδή, αυτών που τα έχουν όλα εκτός από τσίπα. Σήμερα ο πόλεμος ενάντια στην ανθρωπότητα, δηλαδή ενάντια στη λογική, είναι ο πιο παγκόσμιος από ποτέ. Σήμερα ο πόλεμος είναι σε όλα τα μέτωπα και σε όλες τις χώρες. Αν εχθές ήταν καθήκον να εναντιωθούμε, να αγωνιστούμε, να αντισταθούμε στην ανόητη λογική του κέρδους, σήμερα είναι απλά και καθαρά η υπόθεση επιβίωσης προσωπικής, τοπικής, περιφερειακής, εθνικής, υπηρετικής, παγκόσμιας. Ένας χιλιανός επαναστάτης από αυτούς που σε έκαναν να τρέμεις όταν έπαιζαν την κιθάρα, ο Βίκτορ Τζάρα, σκεπτόμενο ίσως τον βάρος των σημερινών καιρών, είπε, μας είπε και συνεχίζει να μας λέει ότι είναι δύσκολο να βρεις διάβγεια στη σκιά όταν ο ήλιος που μας φωτίζει ξεθοριάζει την αλήθεια. Και είπε, μας είπε και συνεχίζει να μας λέει
Μακάρι να βρεθεί ο δρόμος για να συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Και ήτανε πάλι σε αυτή την χιλιοματωμένη γη της Χιλής, που πριν από λίγο καιρό ο Μανουέλ Ροντρίγκες είπε, μας είπε και μας λέει, σαν να μας δείχνει το δρόμο, ακόμα έχουμε πατρίδα συμπολίτες. Και ένας άλλος χιλιανός, κάτω από τις σφαίρες που σημάδεψαν την καρδιά του, είχε την ψυχραιμία και τη σοφία να μας πει, αργά ή γρήγορα θα ανοίξουν ξανά τα μονοπάτια από όπου θα περπατήσει ο ελεύθερος άνθρωπος για να δημιουργήσει μια καλύτερη κοινωνία. Ίσως το σήμερα να μην είναι το ίδιο με το χθες. Ίσως έχει γίνει μάθημα και σύντομα, εκεί που μουτζούρωναν φύλλα ιστορίας, θα αλλάξουν οι στίχοι και θα διαβάζεις με την καθαρότητα αυτών που κοιτάνε από κάτω ότι η δημοκρατία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη είναι βαριές λέξεις και ότι τονίζονται στην καρδιά, δηλαδή στην αριστερή πλευρά του συλλογικού θώρακου που είμαστε. Θα ήθελα να πω δηλαδή ότι θα νικήσουμε, ότι δεν θα μας εκτοπίσουν, ότι το μέλλον θα είναι δικό μας, ότι θα σπάσουμε χίλιες αλυσίδες, ότι η ελευθερία είναι ένας ορίζοντας κοντινός. Αλλά αυτό δεν θα γίνει επειδή είναι δοσμένο από κάποιον μυστικό προορισμό ή ένα μανιφέστο, αλλά επειδή δουλεύουμε και αγωνιζόμαστε όλοι γι' αυτό. Ευχαριστώ.